Η δεύτερη παρτίδα των τόμα BMP1 που άφησαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έφτασε στην Ουκρανία στα πλαίσια της ανταλλαγής τους με τα γερμανικά τόμα Μάρντερ που θα βρεθούν στον Εύρο, σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα. Στο δημοσίευμα απεικονίζεται χάρτης με τη διαδρομή που ακολουθούν από τη Θεσσαλονίκη μέσω Βουλγαρίας και με ενδιάμεσο προορισμό τη Ρουμανία και καταλήγουν σε ουκρανικά χέρια. Και αφού η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφάσισε να διώξει τα τόμα από τα νησιά, όλοι αναρωτιούνται τι πηγαίνει στη θέση τους. Ελαφρά τροχοφόρα Mi-1117 και τα Ιθαλή M113. Έτσι, 4 BMP1-2, 20 BMP1-1 και 6 αρματά μάχης έφτασαν στην Ουκρανία, όπως γράφει το ρωσικό δημοσίευμα, που αναλύει από πού έρχονται τα τεθωρακισμένα, καθώς θέλει έτσι να καταδείξει ποιες χώρες συμπεριφέρονται εχθρικά προς τη Μόσχα. Η Δύση συνεχίζει να μεταφέρει όπλα στην Ουκρανία, προμηθεύοντας τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με άρματα, στρατιωτικά φορτηγά ελκυστήρες και οχήματα μάχης πεζικού. Σύμφωνα με το ρωσικό στρατιωτικό πρακτορείο Avia Pro, 20 ελληνικά οχήματα μάχης πεζικού BMP1 διέσχισαν τα σύνορα με τη Ρουμανία και την Ουκρανία τη νύχτα.